Μια σημαντική μείωση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στις τιμές των καυσίμων. Πρόκειται για πτώση που υπερβαίνει τα 25 λεπτά ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και τα 30 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ομού Μαγνησίας Βάσο Κοντοχρήστου, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσουν αύξηση την τιμή της βενζίνης. Ο κίνδυνος μιας εκτεταμένης περιφερειακής ανάφλεξης ύστερα από την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ έχει εντείνει το γεωπολιτικό άγχος, προκαλώντας στριγμού στη διεθνή αγορά. Ανωδικά κυμαίνεται το πετρέλαιο μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είδαμε και τις χθεσινές επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πράγμα που είδαμε άνοδο της τιμής του βαρελιού από τα 71 δολάρια που ήμασταν χθες στα 75 σήμερα. Με αποτέλεσμα το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και τις επικείμενες αυξήσεις. Σίγουρα όλη αυτή η κατάσταση είναι ανησυχητική. Ενώ τόσο καιρό ήταν σχετικά σταθερά και χαμηλά οι τιμές των καυσίμων, τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, γιατί σε 2 εβδομάδες από τώρα θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που μέχρι χθες η πρόβλεψη ήταν να κυμανθεί στο 1,15. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει σε 2 εβδομάδες από τώρα και πού θα εξελιχθεί το εύρος των τιμών. Ελπίζουμε σε μία κατάπαυση, ελπίζουμε σε μία ηρεμία, ώστε να μην δούμε πάλι τις τιμές στην αμόλυβδη γύρω στο 2 ευρώ και το πετρέλαιο στο 1,80. Σίγουρα απευχόμαστε αυτή την κατάσταση, αναμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως για τους καταναλωτές θα λέγαμε ότι όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί, καλό θα ήταν να εφοδιαστεί τώρα με καύσιμα, γιατί τις επόμενες μέρες δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές.